Κάνει γιατί. Θα σχολιάσω το θέμα του Νοβάρτσα, αλλά ήθελα πριν να κάνω μια ερώτηση, θα τη θέσω για να απαντηθεί αργότερα. Βάλτε, κάντε και από τον κύριο Κερίδη και από τον φίλο τον κύριο Καλαμαντιάνο, τον συνάδελφο. Ότι τι θα κάνουν, τι προτίθεται, ποια είναι η θέση του, εάν αύριο ο Ερντογάν μα στείλει 1 εκατομμύριο. Το ρωτάω πάντα, απάντηση σοβαρή δεν μπορώ να πω κανέναν. Ναι. Γιατί όλα αυτά πάρα πολύ ωραία και τα ανθρωπιστικά και τα δικαιώματα και η Ευρώπη και το διεθνέ δίκαιο, αν μα στείλει 1 εκατομμύριο νοματέω, μονοκοπανιά. Σε ένα μήνα πλακώσουν μπουλούκια, περνάνε τον Εύρο με βάρκε, με αποβατικά, με δεν ξέρω εγώ με τι. Κατά τι θα κάνουμε. Συμβεί αυτό το λοιπόν, σενάριο. Το πρόβλημά μα το πρόβλημα όπω το λέτε είναι. Για το 15 περίπου όπω το λέτε, έχει συμβεί. Το πρόβλημά μα θα είναι. Έχει δίκιο Σπύρο. Μερίδες Κοντόπουλο Χαλάλ θα έχουμε. Εντάξει, έχει συμβεί γιατί δεν το ακούτε αυτό που σας λέω. Τώρα δεν είναι ίδιες συνθήκες, δεν θα περάσει κανείς στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτό να στο κρατήσουν λοιπόν, πού το για να απαντήσουν. Για να, τι είναι. Με το 1 εκατομμύριο. Γιατί είναι 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα σήμερα. Κοιτάξτε, επειδή είναι δημόσια συζήτηση. Εσείς γιατί απαντάτε για λογαριασμό τους. Απαντάω σε ένα σκεπτικό πολίτη, είμαι κύριε Κρανίδη. Ωραία, και σας λέω. Απαντάω σε ένα σκεπτικό. Ποιο είναι, ότι δεν τρέχει καστανό. Ότι δεν τρέχει κάστα, δεν πειράζει. Ότι... Μια χαρά είμαστε. Σας έχω πει ότι δεν είμαστε μια χαρά. Θα μας απασχολήσει μόνο απαντά... να κάνουμε hot spot και στο Μέτσοβο και στη Καλαμπάκα και παντού. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο άλλο ζήτημα. Εγώ την πρόκληση. Άμα θέλεις, Φαΐλο, να σου πω, ναι. Να σου πω ξεκάθαρες κουβέντες. Στο βαθμό που η Ευρώπη δεν δείξει την απαιτούμενη λυγή σε μια τέτοια περίπτωση και μείνουμε μόνοι μας με το 1 εκατομμύριο, βεβαίως τίθεται θέμα καταγγελίας από μέρους μας της Διεθνής Σύμβασης για την Προστασία των Προσφύγων. Αυτή είναι μια αποδεκτή. Από ένα σημείο και μετά είμαστε με τη Σύμβαση Προστασίας των Προσφύγων, έχουμε υπογράψει και εμείς αυτή την σύμβαση, αλλά πάνω απ' όλα η πατρίδα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες και θα τεθεί το ζήτημα, είναι ένα απευκταίο σενάριο, ένα εφιαλτικό σενάριο, το οποίο προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποφύγουμε, να διατηρήσουμε δηλαδή την ανθρωπιά και τον πολιτισμό μας, αλλά εάν πάμε σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, τίθεται... Δεν είπα καταγγελία, τίθεται θέμα. Τίθεται θέμα. Όπως λέμε στα ποτάδερα να του πει. Μας λέει ο συνάδελφος ότι όλα καλά με την Ευρώπη, με τους κακομοίριδες θα τα βάλουμε. Λοιπόν. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δηλαδή είναι εντάξει, δεν έχουμε κανένα θέμα με τους Ευρωπαίους εταίρους αν κάνουν κάτι τέτοιο. Τεράστιο θέμα. Μια χαρά με την Ευρώπη. Πάμε παρακάτω γιατί...